Χωρίς καμία θετική ένδειξη, αποχώρησε από τα γραφεία του Δίκο ο υποψήφιος πρόεδρος Σταύρος Μαλάς, ο οποίος συνοδευόμενος από τα στελέχη του επιτελείου του, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Χρήστο Μέση, άρχισε από το πρωί επαφές με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, τα οποία τις αμέσως επόμενες μέρες θα κληθούν να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Πληροφορίες του TV One αναφέρουν ότι στο τραπέζι της συνάντησης με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, στην οποία παρόντες ήταν και η Μάρκος Κυπριανού και Χρήσης Παντελίδης, ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένος να διαφοροποιήσει τις θέσεις του σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Δημοσίως, ωστόσο, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, υποδεικνύοντας με δεικτικό τρόπο την ανάγκη για αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τον κύριο Παπαδόπουλο και θα κάνουμε δηλώσεις όταν ολοκληρωθούν οι επαφές με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ανανεώσατε το ραντεβού σας με τον κύριο Παπαδόπουλο, θα ξαναβρεθείτε? Όχι, δεν έχουμε μπει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα πάντως, πως Σταύρος Μαλάς ζητεί τη στήριξη των κομμάτων του κεντρώου χώρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επανέλαβε δημοσίως τη ξεκάθαρη θέση του κομματός του σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Ο Σταύρος Μαλάς εγκατέστησε σαφές από την Κυριακή το βράδυ ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί ουσιαστικές αλλαγές στις θέσεις τις οποίες έχει θέσει ενώπιον του κυπριακού λαού και για το Κυπριακό αλλά και για άλλα σημαντικά ζητήματα. Γύρω στο μεσημέρι ο κύριος Μαλάς επισκέφθηκε τα γραφεία του κινήματος Αλληλεγγύη και είχε συνάντηση με την Ελένη Θεοχάρους, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκαν οι μεταξύ τους διαφωνίες. Σεβόμενος απόλυτα την διαφορετική άποψη σε θέματα αρχών, έχουμε συζητήσει με την κυρία Θεοχάρους την ξεκάθαρη εντολή που έχει δώσει ο κυπριακός λαός την περασμένη Κυριακή ότι η χώρα μας χρειάζεται αλλαγή πορείας. Σε αυτό συμφωνούμε. Για άλλη μια φορά είχα την τιμή να επισημάνω το πολιτικό ήθος του ανδρός και να συζητήσουμε για τις όποιες διαφορές μας χωρίζουν στο Κυπριακό κυρίως. Με γραπτή ανακοίνωση του εξάλλου το κίνημα οικολόγων γνωστοποίησε σήμερα την απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία και θα τεθεί την ερχόμενη Πέμπτη για έγκριση ενώπιον της Πανκύπριας εκλογικής συνδιάσκεψης του κινήματος. Πιστοί στις πάγιες δημοκρατικές μας διαδικασίες, αποφασίζουμε τη διεξαγωγή εσωτερικής δημοσκόπησης, όπου τα μέλη του κινήματος θα τοποθετηθούν μεταξύ της στήριξης στην υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη Σταύρου Μαλά ή τη μη στήριξη καμίας υποψηφιότητας στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τα μέλη του κινήματος, υποδεικνύεται, μπορούν να καταθέσουν γραπτό στις απόψεις τους στα επαρχιακά γραφεία των οικολόγων.